Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου του 2024. Για τους προληπτικούς, Τρίτη και 13. Θα αρχίσουμε την απόψινή μας εκπομπή με αυτό το θέμα που προέκυψε με τη δήλωση Τραμπ, που για όσους παρακολουθούν τα πράγματα δεν είναι κάτι καινούριο. Το έλεγε όταν ήταν πρόεδρος. Πληρώστε, γιατί δεν θα πληρώνω εγώ για τη δικιά σας ασφάλεια. Και εννοούσε προφανώς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί είχαν πει ένα νούμερο, δεν ξέρω αν είναι αληθινό, αλλά λέει πληρώνω 40-50 δισεκατομμύρια, είχε πει τότε ο Τραμπ, αν θυμάμαι καλά, για την ασφάλεια της Γερμανίας, γιατί έχει 50.000 στρατό η Αμερική στη Γερμανία και η Γερμανία πληρώνει 70 δισεκατομμύρια ευρώ στη Ρωσία για να παίρνει φυσικό αέριο. Δηλαδή εγώ πληρώνω για την ασφάλειά της και αυτή πληρώνει στον αντίπαλό μου. Δεν γίνεται έτσι, λέει. Εδώ φυσικά να πούμε ότι η Γερμανία είχε μειωμένη συνεισφορά ως ποσοστό του ΑΕΠ στην άμυνα, διότι την είχαν υποχρεωτικά αποστρατικοποιημένη μέχρι την Ένωση της Γερμανίας και σιγά σιγά άρχισε να αποκτά ένοπλες δυνάμεις. Όμως να δούμε λίγο το θέμα και να πάμε λίγο στο ιστορικό της ίδρυσης του ΝΑΤΟ. Έχει σημασία για να είμαστε και δίκαιοι και απέναντι στην ιστορία και απέναντι σε αυτούς μας. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρώτα έχουμε τη Συμφωνία της Δουνκέρκης, την οποία την έκαναν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία δηλαδή και η Γαλλία. Γιατί είπαμε και προχτές, όταν είπαμε για το συνέδριο της στη Γιάλτα και το Πότσδαμ, ότι η Σοβιετική Ένωση βρέθηκε με δεκάδες χιλιάδες στρατό στην καρδιά της Ευρώπης. Δηλαδή ήταν υποκατοχή στην ουσία του Σοβιετικού στρατού, ασχέτως τι περιτύλιγμα είχε αυτό, η μισή Ευρώπη. Αυτό την επόμενη που εξέλιπε η ναζιστική απειλή, δηλαδή ο Χίτλερ, η απειλή προσωποποιήθηκε στους Σοβιετικούς, για τους Γάλλους και τους Άγγλους. Και γι' αυτό έκαναν το 1947 τη Συμφωνία της Δουνκέρκης και στη συνέχεια έγινε η Συμφωνία των Βρυξελών, στην οποία προσχώρησαν, για να δω λίγο, το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, αρχίζει να ανησυχεί και να ανησυχούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχοντας ήδη βιώσει το προηγούμενο της Γερμανίας, της ναζιστικής Γερμανίας, να επιχειρεί με υποβρύχια και πλοία να φτάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ της Αμερικής. Τότε λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, δηλαδή ένα σύμφωνο στο οποίο θα συμμετείχαν και οι ΗΠΑ και ο Καναδάς και οι χώρες που ήδη άρχισαν να συνασπίζονται που προανέφερα, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία και Μπενελούξ, και έτσι να προστατευτεί η Αμερική από απειλές που θα προέρχονται, δυνητικές απειλές, μελλοντικές που θα προέρχονται από τον Ατλαντικό ωκεανό. Γι' αυτό ονομάστηκε Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, το οποίο ιδρύθηκε στις 4 Απριλίου του 1949. Το 47 ήταν το Σύμφωνο της Δουνκέρκης, το 48 των Βρυξελών και το 49 το ΝΑΤΟ. Για να δούμε λίγο για το ιστορικό του. Στις 4 Απριλίου του 1949 ιδρύεται η Ατλαντική Συμμαχία. Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία, ΝΑΤΟ. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ εντάσσεται στις βασικές συνθήκες που επικράτησαν στα πρώτα χρόνια του μεταπολεμικού κόσμου. Ο πόλεμος έχει τελειώσει. Οι δυνάμεις του άξονα έχουν ιτηθεί. 12 περίπου εκατομμύρια στρατιώτες ξένοι βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, 2 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και 10 εκατομμύρια Σοβιετικοί στρατιώτες σε χώρες εκτός Σοβιετικής Ένωσης ευρωπαϊκές. Με τον κόκκινο στρατό να μην είναι σε διάθεση να αποχωρήσει άμεσα, οι ανησυχίες των δυτικών χωρών για την ασφάλεια των κεντρικών των χωρών της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης εξελίχθηκε σε προσπάθεια να εξασφαλίσουν μία μόνιμη δέσμευση των ΗΠΑ
στη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης. Δηλαδή, ζήτησαν τις ΗΠΑ να συμμετέχει στη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης και με τον τρόπο αυτό να ασφαλίσει και τα ανατολικά της, τις ανατολικές της ακτές. Οι ίδιες οι ΗΠΑ, απρόθυμες αρχικά, άρχισαν σταδιακά να βλέπουν τους κινδύνους να αναδυθεί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και αλλού η προοπτική ενός νέου επεκτατικού κράτους με απολυταρχικές δομές στο πρόσωπο της Σοβιετικής Ένωσης. Με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε με την επίσημη υπογραφή των ΗΠΑ και του Καναδά, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Νορβηγίας, της Δανίας, της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου και της Πορτογαλίας, η Αμυντική Συμμαχία Κρατών για τη Συλλογική Ασφάλεια στην Ευρώπη. Οι δύο Αμερικανικές και 10 Ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν ότι επίθεση εναντίον του ενός θα σημαίνει επίθεση κατά όλων των συμμαχικών χωρών και με αυτόν τον τρόπο διαδήλωναν την προσήλωσή τους στην ειρήνη και τη σταθερότητα και δεσμεύονταν να συνεργαστούν στενά για την αναστήλωση του πνεύματος ασφάλειας στον μεταπολεμικό κόσμο, πνεύμα απαραίτητο για την οικοδόμηση που βρισκόταν σε εξέλιξη, την ανοικοδόμηση του κόσμου που καταστράφηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σταδιακά το ΝΑΤΟ θα εξελιχθεί σε έναν ισχυρό πολιτικό οργανισμό με στρατιωτικό σκέλος, θα ενισχυθεί με την είσοδο νέων κρατών, 3 χρόνια μετά εισήλθε η Ελλάδα και η Τουρκία το 1952, η Δυτική Γερμανία το 1955, η Ισπανία το 1982, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία το 1999, ενώ τώρα αριθμεί τα 31 μέλη, εκκρεμεί η είσοδος του Κωσυφοπεδίου, της Σερβίας, Ουκρανίας, Γεωργίας, δηλαδή 33 μου φαίνεται γίναμε τώρα με τη Σουηδία και με την Φινλανδία. Αν και δεν εξελίχθηκε στον έναν ενιαίο στρατό με κοινή εκπαίδευση, εξοπλισμό, υποστήριξη και στολή που οραματίστηκε ο πρώτος ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, ο στρατηγός Άικ Άιζενχάουερ, παρόλα αυτά το ΝΑΤΟ πέτυχε την αποστολή του να ενισχύσει την κρίσιμη ώρα στην αποτροπή ενός νέου ευρωπαϊκού πολέμου και καταστροφής στην Ευρώπη και να φέρει τα ευρωπαϊκά κράτη σε συνεργασία. Στα αρνητικά του οργανισμού εντάσσονται η ενθάρρυνση της σύστασης του αντίπαλου δέος, μια στρατιωτική συμμαχία των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών υπό την διοίκηση της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό ήταν το σύμφωνο της Βαρσοβίας, η μη αποτροπή εντάσσεων εντός του κόλπου του ΝΑΤΟ, εντάσσεις μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ που οδήγησαν στη ρήξη και την απόσυρση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ, εντάσσεις Ελλάδας-Τουρκίας που έκαναν την Ελλάδα να αποχωρήσει το 1974 από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και η ασαφής του εξέλιξη μετά την πτώση του αντιπάλου δέος και την ανάληψη πιο επιθετικών αποστολών αντίθετα στο πρωτότυπο πνεύματο. Μια άλλη εξέλιξη ήταν ότι το ΝΑΤΟ ενέπνευσε τη δημιουργία πολλών αντίστοιχων συμμαχιών στην περιφέρεια της Σοβιετικής σφαίρας επιρροής. Οι ΗΠΑ της Αμερικής, εκτός από το ΝΑΤΟ, συμμετείχαν και σε άλλους οργανισμούς για να καλύψουν το θέμα της ασφάλειας σε άλλες περιφέρειες της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είχε ως σκοπό να επιτευχθεί αυτό που ο Άιζενχάουερ ονόμασε πολιτική συγκράτηση, αναφερόμενο στον επιθετικό και υπονοευτικό τρόπο δράσης των κομμουνιστικών οργανώσεων και την πολιτική αναταραχή και ανατροπή που επιδίωκαν με τη στήριξη της Μόσχας. Το ΝΑΤΟ εξυπηρετούσε τη συγκράτηση ή την ανάσχεση στην περιοχή Ευρώπης Ατλαντικού, το σύμφωνο της Βαγδάτης που ιδρύθηκε το 1955 στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας από την Τουρκία ως την Ινδία, ο Οργανισμός Συμφώνου Νοτιοανατολικής Ασίας, το ΣΕΑΤΟ που ιδρύθηκε το 1954, κυρίως στην περιοχή του Νοτιού Ειρηνικού Ινδικού Ωκεανού και η Αμυντική Συνθήκη Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας, ΗΠΑ, ΑΝΖΟΥΣ στην Οκεανία. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ιστορία του ΝΑΤΟ. Φυσικά, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, υπάρχουν φωνές που λένε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει λόγο ύπαρξης γιατί δεν υπάρχει απειλή. Όμως,
βλέπουμε ότι τώρα με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία χρησιμοποιείται, θα το δούμε παρακάτω, κατά κόρον η ενδεχόμενη δυνητική απειλή από τη Ρωσία και έτσι το ΝΑΤΟ και επεκτείνεται και γίνονται προσπάθειες να ισχυροποιηθεί. Πάντως θα δούμε στη συνέχεια, το πέμπτο θέμα της απόψινής εκπομπής είναι, θα δούμε ότι ο Τραμπ δικαιολογείται για τη δήλωση ή προσπαθεί να δικαιολογηθεί για τη δήλωση που έκανε. Τώρα σε ό,τι μας αφορά, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, η ταυτόχρονη, εάν έμπαινε μόνο η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, τότε θα αποκτούσαμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Γιατί υπάρχει το άρθρο 5 που λέει, αν μια χώρα του ΝΑΤΟ δεχθεί επίθεση, τότε αυτή η επίθεση είναι σαν να γίνεται σε όλες τις χώρες και όλες οι χώρες συνδράμουν στην άμυνα της χώρας που προσβάλλεται, που δέχεται επίθεση. Το γεγονός ότι μπήκαμε μαζί με την Τουρκία δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα τώρα που εξέλιπε η κομμουνιστική απειλή, γιατί τότε μπήκαμε για την κομμουνιστική απειλή. Τώρα που εξέλιπε η κομμουνιστική απειλή, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα. Γιατί για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για τους Αγγλοσάξονες, η περιοχή μας, η περιοχή δηλαδή που καλύπτει η Ελλάδα και η Τουρκία, είναι ένας ενιαίος χώρος. Και τον βλέπουν ως ενιαίο χώρο επιχειρήσεων και ως ενιαίο χώρο που τους εξυπηρετεί για να υποστηρίζουν τα δικά τους στρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτό σημαίνει ότι καταρχάς δεν θέλουν έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Κρατήστε αυτό. Δηλαδή αυτός που θα αποφασίσει να προκαλέσει έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο, δύο μπορεί να είναι, ή η Ελλάδα ή η Τουρκία, φυσιολογικά θα πρέπει να κληθεί να αντιμετωπίσει την μνήμη των μεγάλων δυνάμεων, των Αγγλοσαξώνων δηλαδή, ΗΠΑ και Βρετανία, διότι τίναξε στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, που είναι στρατηγικός στόχος, ήταν της Σοβιετικής Ένωσης και παραμένει της Ρωσίας. Ένας από τους λόγους που ο Πούτιν εναγκαλίζεται τον Ερντογάν είναι και αυτός, να αποδυναμώσει να δημιουργήσει ρήγμα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Να σας πω ότι έχουμε προσωπική μαρτυρία ενός αξιωματικού Τούρκου, ο οποίος συνταξιούχος πια, είπε ότι ήταν στο γεθάτο τούρκικο, υπηρετούσε στη διάρκεια της εισβολής, τους επισκέφτηκε μετά από λίγες μέρες ο ΑΚΑΜ ο Ρώσος και είπε εμείς τα γνωρίζαμε όλα και περιμέναμε από την εισβολή να αντιδράσει η Ελλάδα, να έχουμε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο και να διαλυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δείχνοντας έτσι και το στρατηγικό στόχο της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα αυτό δεν έγινε γιατί ήταν πιασμένοι όλοι εδώ, είναι άλλο θέμα αυτό. Τι θέλω να πω, αυτός ο στόχος παραμένει. Και αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσει η Ελλάδα στο θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Δηλαδή, η Ελλάδα δικαιούται, έχει κάθε δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της στα 12 μίλια. Εάν η Τουρκία κηρύξει τον πόλεμο, όπως έχει πάρει απόφαση, θα πάρει αυτή την ευθύνη και θα πρέπει αυτή να δικαιολογηθεί, να δικαιολογήσει τη διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και να δικαιολογηθεί και απέναντι στους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από όποια ελληνική κυβέρνηση βάλει στο τραπέζι το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Από εκεί και μετά όμως υπάρχει ένα θέμα, ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει, ότι είναι τεράστιο το κόστος ενός πολέμου για αυτόν που θα το αποφασίσει, πάνω σε αυτό έχει οικοδομήσει τη στρατηγική της η Τουρκία, τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, με διεκδικήσεις. Ποιες διεκδικήσεις? Πρώτον, ανατολικά του 25ου έχει κηρύξει την περιοχή αυτή ως περιοχή δικής της ευθύνης στην έρευνα διάσωση. Άρα αρχίζει και ξυλώνει το πουλόβερ της ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή ανατολικά του 25ου, μεσημβρινού. Μετά, έχουμε τις παραβιάσεις που γινότανε, δεν αναγνωρίζει το 6-10 και δεν υποβάλλει σχέδια πτήσεως όπως πρέπει να κάνουν για λόγους ασφαλείας, τις παραβιάσεις. Στη συνέχεια έχουμε
την αιτιάσεις για αποστατικοποίηση και πάνω σε αυτό στηρίζουν και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας στα νησιά, η αλληλεία που είναι τεράστιο ζήτημα, οι αποφάσεις που πέτυχαν από την Ελλάδα να γκριζάρουμε το Αιγαίο για να μην γίνονται έρευνες, όλα αυτά είναι μέρος ενός του δόγματος, του σχεδίου της Τουρκίας, σταδιακά, με ανεπαίσθητες υποχωρήσεις, να ενσωματώσουν σταδιακά την περιοχή που κείται ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού στην Ανατολία. Αυτός είναι ο στόχος τους και το κάνουμε και η Ελλάδα. Δεν μπορεί να αντιδράσει στις προκλήσεις, ακριβώς επειδή υπάρχει και ο φόβος το να μην πειράξουμε την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, πιστεύω. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να πάμε να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή όλες τις παραμέτρους που θέσαμε και να πάμε να δούμε τι έχουν κάνει. Έχει υπογράψει ένα μνημόνιο εθνικής ασφάλειας, το ονομάζει ο Biden, που αφορά στις διαβεβαιώσεις που πρέπει να παρέχει κάθε χώρα που αγοράζει αμυντικό υλικό από τη ΣΥΠΑ, αλλά και στην ενίσχυση της εποπτείας για την τελική χρήση αυτών των όπλων, εξέδωσε ο πρόεδρος Biden, μνημόνιο εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με αυτό, αποτελεί πια πολιτική των ΗΠΑ ότι κάθε χώρα που προμηθεύεται αμυντικό υλικό ή αμυντικές υπηρεσίες από την Αμερική πρέπει να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Το μνημόνιο έρχεται μετά από πίεση δημοκρατικών νομοθετών σε σχέση με την παροχή αμυντικού υλικού στο Ισραήλ, όμως θα έχει μια ευρύτερη εφαρμογή. Αυτό δηλαδή θα μπορούσαμε να το αποκαλύψουμε. Δεν ξέρω καταρχάς αν αφορά, γιατί θα δούμε παρακάτω και κάποια πράγματα, αν αφορά μόνο καινούργια οπλικά συστήματα. Όσον αφορά τα παλιά οπλικά συστήματα, με βάση αυτό το μνημόνιο, η Τουρκία παρανόμως τα έχει στα κατεχόμενα. Κατά την άποψή μου, παρανόμως τα έχει 50 χρόνια, αλλά μήπως αυτό το μνημόνιο μας δίνει και κάτι στα χέρια επιχειρήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα ως εγκύτρια χώρα, να καταγγείλουμε την παρουσία αμερικανικών οπλικών συστημάτων στα κατεχόμενα και μήπως εντάσσεται και το θέμα των F-16 σε αυτή την, που θα πάρει η Τουρκία σε αυτή την, το μνημόνιο. Και να δείτε παρακάτω τι λέει. Καταρχάς το υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις και λογοδοσία όσον αφορά στις πωλήσεις αμυντικού υλικού στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον νόμο περί ελέγχου εξαγωγών όπλων, τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας εφαρμόζουν προγράμματα παρακολούθησης της τελικής χρήσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν πάντα να προωθούν την τήρηση του διεθνούς δικαίου και να ενθαρρύνουν άλλα κράτη και εταίρους να κάνουν το ίδιο. Τώρα, η πολιτική που περιγράφεται στο μνημόνιο ισχύει μελλοντικά για την παροχή σε ξένες κυβερνήσεις από τα Υπουργεία Εξωτερικών ή Άμυνας τυχόν αμυντικών υλικών. Προτού τα Υπουργεία Εξωτερικών ή Άμυνας παράσχουν τέτοια αμυντικά υλικά στη δικαιούχο χώρα και κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρέπει να λάβει αξιόπιστες γραπτές διαβεβαιώσεις από εκπρόσωπο της αποδέκτριας χώρας ότι θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια αμυντικά υλικά σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και κατά περίπτωση άλλο διεθνές δίκαιο. Σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση όπου η παραλήπτρια χώρα χρησιμοποιεί τέτοια αμυντικά υλικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα διευκολύνει και δεν θα αρνηθεί αυθαίρετα, θα περιορίσει ή θα εμποδίσει με άλλον τρόπο άμεσα ή έμεσα τη μεταφορά ή την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΠΑ. Αν κριθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών ή Άμυνας ότι η αξιοπιστία των διαβεβαιώσεων που παρέχονται από τη δικαίω χώρα έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση και πρέπει να επανεξεταστεί, οι δύο υπουργοί υποβάλλουν έκθεση στον πρόεδρο εντός 45 ημερών και υποδεικνύουν τα κατάλληλα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την αξιολόγηση ή την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αυτή η αντιμετώπιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ενέργειες από την ανανέωση των διαβεβαιώσεων έως την αναστολή οποιασδήποτε περαιτέρω μεταφοράς αμυντικών ειδών ή κατά περίπτωση αμυντικών υπηρεσιών. Το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία του παρόντος μνημονίου και στη συνέχεια μία φορά κάθε οικονομικό έτος, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας υποβάλλουν έκθεση προς την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, την Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών και την Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας, την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών και την Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η γραπτή έκθεση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιολόγηση οποιονδήποτε αξιόπιστων αναφορών ή ισχυρισμών,
ότι τέτοια αμυντικά υλικά και κατά περίπτωση αμυντικές υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Άρα μπορεί να αφορά τα οπλικά συστήματα που δίνουν στο Ισραήλ, κατά την άποψή μου, άνετα εντάσσονται και τα F-16 που θα δοθούν στις ΗΠΑ. Ας ελπίσουμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και οι φίλοι μας στις ΗΠΑ να παρακολουθούν το έργο αυτό, το σύστημα, και αν η Τουρκία κάνει καμιά μαγιά, να αντιδράσουμε αναλόγως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Σήμερα είναι ο Ερντογάν στο Κάιρο. Ή μάλλον να διορθώσω, σήμερα είναι στο Ντουμπάι. Από όπου είδα τώρα ότι έκανε δηλώσεις, πάλι μιλάει για το Ισραήλ και για την ανάγκη ίδρυσης του κράτους της Παλαιστίνης. Αύριο πηγαίνει στην Αίγυπτο. Ακούστε, να δούμε ποια είναι η κατάσταση όπως την γνωρίζουμε και να δούμε και την προπαγάνδα της Χουριέτ μετά. Το 2013 ο Σίση, στρατηγός Σίση, ανέτρεψε τον Μόρση. Ο Μόρση είχε εκλεγεί με δημοκρατικοφανείς διαδικασίες, ήταν ανώτερος στέλεχος της μουσουλμανικής αδερφότητας, τον στήριζε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είχε ως στόχο μέσα από την διαδικασία της λεγόμενης αραβικής επανάστασης, άνοιξης, να επικρατήσουν καθεστώτα με δημοκρατικοφανείς διαδικασίες στην Τινησία, στην Λιβύη, στην Αίγυπτο, στη Γάζα, το είπαμε, στο Λίβανο και στην Συρία με την ανατροπή, και έτσι όλη η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από την Τινησία και ανατολικά να είναι μία μουσουλμανική λίμνη με δύο κουκίδες μέσα που θα διοικείται από τη μουσουλμανική αδερφότητα με αρχηγό τον Ερντογάν, με δύο κουκίδες μέσα το Ισραήλ και την Κύπρο, που αυτά καταλαβαίνετε μπορούσαν να τα καταπιούν. Όταν λοιπόν άρχισαν να γυρίζουν τα πράγματα ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος είναι ο κεντρικός πυλώνας, εκεί ιδρύθηκε η μουσουλμανική αδερφότητα και ιδρύθηκε μάλιστα με τη βοήθεια της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεκαετία του 20. Όταν είδε ο Ερντογάν ο βασικός πυλώνας να γκρεμίζεται, και είδε και να το 2013 γκρεμίστηκε. Το 2011 ξεκίνησε η επιχείρηση καταστροφής του κράτους της Συρίας. Το 2013 άντεχε ακόμα ο Άσαντ, άρα είδε το όνειρό του να γκρεμίζεται, ιδιαίτερα στην Αίγυπτο. Τότε ύψωσε τους τόνους της φωνής, καθίβρισε τον Σίση και φυσικά διέκοψαν και τις διπλωματικές του σχέσεις. Οι ύβρες που εξτόμησε ο Ερντογάν εναντίον του Σίση δεν λέγονται πραγματικά. Μάλιστα, σε μια γενική συνέλευση του ΟΗΕ είχε κάνει ένα επίσημο τραπέζι ο Γκουτέρες σε αρχηγούς κρατών. Στο τραπέζι, μεγάλο τραπέζι, υπήρχαν δεκάδες αρχηγοί. Επειδή ήταν ο Σίση, ο Ερντογάν είπε, αφού είναι αυτός ο πραξικοπηματίας και άλλα τον στόλισμα, εγώ δεν έρχομαι, και έφυγε, δεν κάθεσε στο τραπέζι. Δηλαδή τον προσέβαλε πολλές φορές και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Πού φτάσαμε όμως? Υπάρχει κάτι, το είπαμε και προτές, που λέγεται ενεργειακή στρατηγική της Τουρκίας. Αν γινόταν μουσουλμανική λίμνη η Ανατολική Μεσόγειος, η Τουρκία θα γινόταν μια ενεργειακή υπερδύναμη. Αυτό είχε ως στόχο. Τώρα λοιπόν που έχει στριμωχτεί, που έχει αποκλειστεί από το East Mest Gas Forum, τώρα που η Αίγυπτος έχει οριοθετήσει με την Κύπρο και έχει κάνει αυτή την κολοβή οριοθέτηση με την Ελλάδα, παίρνοντας σήμα η Τουρκία ότι κοίταξε εδώ για σένα το κάνω, το έκαναν οι Αιγύπτιοι τότε, ο Ερντογάν λοιπόν αναγκάστηκε να αλλάξει την πολιτική του και με άλλες αραβικές χώρες, εμπροκειμένου με την Αίγυπτο, και καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να τα βρει με την Αίγυπτο και χρησιμοποιεί το προηγούμενο της οριοθέτησης με τη Λιβύη, του μνημονίου του παράνομου που έκανε με τη Λιβύη, και τι λέει στους Αιγύπτιους. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, εάν πηγαίναμε με την αρχή της μέσης γραμμής που θέλει η Ελλάδα, η Λιβύη θα έχανε τόσες χιλιάδες
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πολλά. Ενώ τώρα που έκανε μαζί μας κερδίζει και στη θέτα αυτή του τουρκολιβικού, αλλά αν πάρουμε τη γραμμή οριοθέτησης και την επεκτείνουμε προς δυτικά, κερδίζει, διπλασιάζεται η ΑΟΣ που θα είχε, εάν που θα έχει, από αυτήν που θα είχε αν οριοθετούσε με βάση την αρχή της μέσης γραμμής. Έλα, λένε στους Αιγύπτιους, να προεκτείνουμε και τη γραμμή της Λιβύης μέχρι μαζί και να πάρεις εσύ και από την Ελλάδα και από την Κύπρο, αν έχει μείνει κάτι, να πάρεις κυρίως από την Ελλάδα περισσότερο από ό,τι θα έπαιρνες με αρχή της μέσης γραμμής. Να κερδίσεις εσύ, να κερδίσω κι εγώ. Τι λέγεται αυτό, καζάν καζάν. Φυσικά έχουμε την διαβεβαίωση που πήρε ο κύριος Κόμπος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, προχθές, ότι δεν θα αγγίξουμε την ΑΟΣ. Μπορεί να μην αγγίξουν την ΑΟΣ της Κύπρου, θα αγγίξουν όμως την ΑΟΣ της Ελλάδας. Να δούμε τι λέει η Χουριέτ, που επαναλαμβάνω, αύριο είναι η επίσκεψη, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, πιθανόν είναι προπαγάνδα, αλλά για να μην μου λέτε μετά «δε μας τάπες», λέμε την προπαγάνδα, λέμε ότι είναι πιθανότητα προπαγάνδα, αλλά είναι σχέδιο της Τουρκίας αυτό, δεν λέμε ότι θα πετύχει. Ας ελπίσουμε οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι που έκαναν τα πάνε έλα και τα πάρε δώσε με τους Αιγύπτιους, να τους έπεισαν να μην τολμήσουν να κάνουν κάτι με την Αιγύπτη ή με την Τουρκία. Πάντως, εάν κάνουν κάτι και αν υπογράψουν οριοθέτηση, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι οι Πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί Εξωτερικών που δεν φρόντισαν να οριοθετήσουν από το Μουμπάρακ ακόμα Ελλάδα και Κύπρος την ΑΟΣ. Ας την οριοθετούσαν και ας την αφισβητούσε και η Τουρκία και η Αίγυπτος. Να πηγαίναν σε ένα δικαστήριο, να απογράφαμε ένα συνυποσχετικό όλοι, να πάμε εκεί και ό,τι αποφασίσει το δικαστήριο. Αλλά όταν μένεις πίσω, αφήνεις τον άλλο να πάρει την πρωτοβουλία με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο, εσύ θα τρέχεις από πίσω μετά. Και τραχαγύρευε. Καζάν καζάν, δηλαδή γουίν γουίν, χαρακτηρίζει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ την αυριανή επίσκεψη του Ερντογάν στην Αίγυπτο μετά από 12 χρόνια και τη συνάντησή του με τον ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, αναφέροντας ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες παρόμοια με αυτή που έχει συνάψει η Τουρκία με τη Λιβύη. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μέση Ανατολή, με προηγούμενο σταθμό το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που είπαμε ότι είναι, ο Τούρκος πρόεδρος πρόκειται να συναντήσει στο Κάιρο τον Σίσι και να συζητήσουν εκτός από τις διμερείς σχέσεις, την κατάσταση στη Γάζα, άλλα θέματα που αφορούν τη Μεσόγειο, τη Λιβύη, τη Συρία και διμερείς οικονομικές σχέσεις. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή πάντα που μίλησε στη Χουρία. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ιστορική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται σε μία περίοδο που οι εντάσεις αυξάνονται στην περιοχή. Η Χουριέτ αναφέρει ότι οι σχέσεις Αιγύπτου-Τουρκίας, οι οποίες είχαν εισέλθει σε περίοδο στασιμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, το 2013, θεωρούνται σημαντικές για τη σταθερότητα και το μέλλον της περιοχής. Μάλιστα, η Deutsche Welle λέει πάνε να κάνουν ένα νέο άξονα Τουρκία και Αίγυπτος στη Μέση Ανατολή. Η Ανατολική Μεσόγειος έχει σημαντική θέση στη συνάντηση Ερντογάν-Σίσι, σύμφωνα με την Χουριέτ, η οποία προσθέτει ότι η συνεργασία στην περιοχή αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα των συνομιλιών στο Κάιρο. Για το ενδεχόμενο συμφωνίας Τουρκίας-Αιγύπτου για οριοθέτηση, γράφει: με τη συμφωνία για την οριοθέτηση των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, οι δύο χώρες έχουν κερδίσει χιλιόμετρα θαλάσσιας περιοχής, αυτό που σας είπα δηλαδή, και εκτιμάται ότι παρόμοια συμφωνία μπορεί να συναφθεί και με την Αίγυπτο. Αναφέρεται ότι αν γίνει αυτή η συμφωνία θα κερδίσουν και οι δύο χώρες. Ό,τι σας είπα αυτά τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μεταφράσει, έχουμε ενημερώσει εδώ και χρόνια, όχι μήνες. Δείτε τις εκπομπές που έχω κάνει φιλοξενούμενος, που συμμετείχα φιλοξενούμενος στις εκπομπές που θα γίνει. Τα έχω πει και τα έχω δείξει με χάρτες αυτά. Επίσης είναι και το Παλαιστινιακό που ενώνει αυτές τις δύο χώρες, τις φέρνει πιο κοντά. Η ατζέντα του Ερντογάν και Σίσι περιλαμβάνει τις Ισραηλινές επιθέσεις στην Παλαιστίνη, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ανταλλαγή κρατουμένων και ομήρων και ανθρωπιστική βοήθεια.
Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι η πρόσφατη κατάσταση στη Λιβύη θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν διαφορετικές θέσεις σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Ενώ η Τουρκία συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Τρίπολης, η Αίγυπτος συνεργάζεται με τον Χαφτάρ και το Εθνικό Κοινοβούλιο της Λιβύης. Ο Ερντογάν με τη Δυτική Λιβύη την Τριπολίτιδα, η Αίγυπτος με την Κυρεναϊκή. Ένας αυξημένος πολιτικός διάλογος μεταξύ Άγκυρας και Αιγύπτου αναμένεται να μειώσει τις διαφορές τους σχετικά με τη Λιβύη. Εδώ σας λέω, κρατήστε αυτό που ανέφερα. Κρατήστε την οριοθέτηση. Προπαγάνδα μπορεί να είναι, όμως είναι σχέδιο της Τουρκίας, το έχουμε στα χέρια μας, το έχουμε μεταφράσει τους χάρτες, τα πάντα. Επειδή μιλάμε για το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, να δούμε τι μας λέει ο Κώστας Βενιζέλος για το θέμα. Το τι έγινε στο Κράν Μοντανά το 2017 είναι πλέον ιστορία. Είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε την αλήθεια, κυρίως επειδή αναπτύσσεται ένα ολόκληρο αφήγημα ότι δήθεν η διάσκεψη τεινάχθηκε στον αέρα με ευθύνες της ελληνοκυπριακής πλευράς. Υπάρχουν κάποιοι σε Αθήνα και Λευκοσία που υποστηρίζουν ότι η κατοχική Τουρκία ήταν έτοιμη να αποδεχθεί αποχώρηση των στρατευμάτων και κατάργηση των εγγύσεων και ότι σηκώθηκε και έφυγε από το Μοντανά η ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Το λένε αυτό στο ΑΚΕΛ και στη μερίδα εκείνη του Δημοκρατικού Συναγερμού που έχουν ίδιες θέσεις με το ΑΚΕΛ για το Κυπριακό. Είναι η μερίδα αυτή στο Δυσί που έσπευσε μεταξύ Α και Β γύρω των τελευταίων προεδρικών εκλογών να βρει διαδρόμους συνεργασίας με το ΑΚΕΛ. Μία συνεργασία που φαίνεται ότι θα επαναληφθεί, όπως ακούγεται, και στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι προσεχώς. Σε σχέση με το Κράν Μοντανά, πάντως, την απάντηση στους πιο πάνω την έδωσε ο τέος διαπραγματευτής και προεδρικός υποψήφιος που υποστηρίχθηκε από το ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Απαντά και σε αυτούς που τον έχουν υποστηρίξει, έχοντας το άλλο αφήγημα. Σε συνέντευξή του στον Κυριακάτικο Φιλελεύθερο, στον Φρίξο Δαλίτη, ο κ. Μαυρογιάννης μετέφερε το διάλογο που διεξήχθη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Γκουτέρες και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών τότε Τσαβούσογλου το βράδυ του κρίσιμου δίπλου στο Μοντανά. Και μάλιστα μετέφερε το διάλογο σε εισαγωγικά, δηλαδή ό,τι είπαν, που σημαίνει ότι κάπου υπάρχει στα πρακτικά. Γκουτέρες, συγγνώμη, μου είπες ότι δεν θα το πρότεινες εσύ, αλλά αν το πρότεινα εγώ θα το αποδεχόσουν μέσα στα πλαίσια όλου του πακέτου. Τσαβούσογλου, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ απλά εξέφρασα ετοιμότητα να συζητήσω το πακέτο. Και πρόσθεσε, χωρίς να πει τίποτα άλλο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πως τα στρατεύματα που θα μείνουν θα πρέπει να μείνουν για πάντα. Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση. Ο Τσαβούσογλου είπε: τα στρατεύματα που θα μείνουν για πάντα. Και εμείς, αφού θέσαμε όρους, όχι στρατεύματα, όχι εγγυήσεις, κατέρρευσε. Άρα δεν οδηγήσαμε στην κατάρρευση εμείς. Οι Τούρκοι που λένε θα παραμείνουν για πάντα στρατεύματα κατοχής παρανόμως στην Κύπρο. Μπορεί να ήταν κακό το κλίμα, μπορεί να λέγονται διάφορα, αλλά η ουσία είναι αυτή. Δεν ήταν τέτοια η μετακίνηση της τουρκικής πλευράς που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία. Δεν ήταν όμως και τέτοια που δεν θα επέτρεπε τη συνέχιση της διαδικασίας, κάτι για το οποίο, όπως είπα πιο πάνω, όλοι έχουμε ευθύνη. Το Μαυρογιάννη λόγια είναι αυτά. Ο Μαυρογιάννης είπε ότι ναι, μόλις ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας να λέει για την κατάργηση των εγγύησεων, είπε ο Αναστασιάδης άμεση κατάργηση, είπε ο Γενικός Γραμματέας ναι και απάντησε ο Τσαβούσογλου λέγοντας πως δεν δέχεται. Αυτό είναι. Τη δική του μαρτυρία κατέθεσε κατ' επανάληψη ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοζιάς. Στην πρόσφατη συνέντευξη στον Τέρενς Κουίκ σημειώνει: αυτή η συζήτηση επαναλαμβανόταν περίπου, δεν θυμάμαι τώρα, επί 40 λεπτά, που του έλεγε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Μα με βλούτ, μου είπε αυτό, συμφώνησε εκείνο. Μου έδωσε αυτή τη θέση γραπτός. Και του έλεγε: όχι, εγώ ποτέ. Αυτά λένε παρόντες που καταθέτουν τη μαρτυρία τους. Οι άλλοι που τους είπε κάποιος κάπου κάτι διαφορετικό επιμένουν να λένε τα δικά τους. Υπενθυμίζεται ότι για τα όσα έγιναν στο Κράν Μοντανά δημοσιεύτηκαν δια του Φιλελεύθερου τα πρακτικά του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δεν διέψευσε ποτέ. Ο τέος πρόεδρος Αναστασιάδης ελέγχεται τότε για το γεγονός ότι κατέθεσε προτάσεις για τις εσωτερικές πτυχές οι οποίες συνιστούν σοβαρές υποχωρήσεις για την ελληνική πλευρά. Αυτές οι προτάσεις, εάν εντάσσονταν σε μια συνολική συμφωνία, θα δημιουργούσαν ένα στρεβλωτικό μη λειτουργικό σύστημα.
ότι ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ελέγχεται και για τα όσα είπε στον Τζαβούσογλου για δύο κράτη. Από εκεί και πέρα το αφήγημα για το ποιος έφταξε στο Κραν Μοντανά δεν μπορεί να το λένε ούτε οι μυθοπλάστες, ούτε εκείνοι που φτιάχνουν ιστορίες για να πείσουν πώς θα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις από ελληνικής πλευράς επειδή φταίμε που δεν λύνει το Κυπριακό. Ακόμη λίγο θα υποστηρίξουν πως θέλουν να φύγουν οι Τούρκοι και δεν τους αφήνουν οι Ελληνοκύπριοι. Εξακολουθούν οι διάφοροι χειροκροτητές του Βρετανού πρέσβη να διερωτούνται γιατί έχει κληθεί για διάβημα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Περίπου περιγράφω μία αθώα διατύπωση που εξέφρασε διαπιστώσεις έλεος και αναφέρεται σε αυτό που είπε ο Βρετανός πρέσβης, που είπε στην ουσία για δύο κράτη, κάνοντας πλάτη στους Τούρκους. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο μας θέμα, που είναι τα Ισραηλινά. Είχαμε επιχειρήσεις στη νότια και στην κεντρική Γάζα, είχαμε αρκετούς νεκρούς, δεκάδες μαχητές της Χαμάς νεκροί από πυρά του Ισραηλινού στρατού το τελευταίο 24ωρο. Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις, πάνω από 30 ένοπλοι σκοτώθηκαν στη Χάν Γιουνίς, στην πόλη στο νότιο τμήμα της Γάζας που βρίσκεται κοντά στη Ράφα και η οποία συνορεύει με την Αίγυπτο. Σε σχετική ανάρτηση έκαναν οι Ισραηλινές δυνάμεις τον εξής απολογισμό. Εντοπίστηκε ένας τρομοκρατικός πυρήνας που εισήλθε σε ένα συγκρότημα όπου φόρτωσε έναν αντιαρματικό πύραυλο για να εκτοξευτεί εναντίον στρατευμάτων του Ισραήλ. Σε απάντηση, ένα μαχητικό αεροσκάφος στόχευσε και εξουδετερώθηκε τους τρομοκράτες. Εξουδετερώθηκαν δύο τρομοκράτες που προσπάθησαν να κινηθούν υποκάλυψη πολιτών της Γάζας. Ο ένας από τους τρομοκράτες εντοπίστηκε με ένα γεμάτο πιστόλι στραβμένο προς ένα όγημα του Ισραηλινού στρατού. Χτυπήθηκαν δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και βρισκόταν μέσα στις κατοικίες των τρομοκρατών. Στοχοποιήθηκαν και εξουδετερώθηκαν αρκετοί τρομοκράτες που μετέφεραν εκρητικούς μηχανισμούς με μοτοσυκλέτα. Τώρα έχουμε πιέσεις. Ενώ ένα περίεργο πράγμα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω τι γίνεται. Τώρα κάποιος δουλεύει, ποιος δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ έχουν αρχίσει οι βομβαρδισμοί και στη Ράφα και έχουμε δηλώσεις ότι ακολουθεί η επιχείρηση στη Ράφα, έχουμε πιέσεις στον ΟΗΕ να εκενώσει τη Ράφα από πλευρά του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή ο διοικητής της CIA έρχεται στο Κάιρο πάλι και έχουμε δηλώσεις του Biden με τον Αμπτάλα, τον βασιλιά της Ιορδανίας, ότι πάμε να κάνουμε μία εκεχηρία 6 εβδομάδων, θέλουμε να κάνουμε τώρα, που μπορεί να παραταθεί και να απελευθερώσουμε ομήρους. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εγώ θεωρώ περίπου απίθανο, απλά θα πρέπει να αδεχθεί απίστευτες πιέσεις ο Νετανιάχου από τη Δύση για να μην κάνει την επιχείρηση στη Ράφα. Γιατί στη Ράφα διατείνεται ότι υπάρχουν 4 τάγματα της Χαμάς, δεν πρόκειται να τα αφήσει αυτά έτσι, θα διαλύσει και τη Ράφα και έτσι θα πάει και πιο κοντά στο σχέδιο να φύγουν όλοι οι Παλαιστίνοι από τη Ράφα, από τη Γάζα, να πάνε δεν ξέρω πού και στη συνέχεια να ενσωματώσει τα εδάφη όπως θέλουν αρκετοί ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησής του. Τώρα, εντείνεται η διεθνής πίεση προκειμένου να συναφθεί συμφωνία για νέα ανακοχή η οποία θα επιτρέψει να απελευθερωθούν και άλλοι όμεροι, ενώ είναι πρώτων θυρών μια επιχείρηση στη Ράφα. Ο Ρίτσαρντ Μπέρνς, διευθυντής της CIA, δηλαδή της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αναμένεται εντός της ημέρας στο Κάιρο για νέες διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση του Κατάρ, κυρίως για την απελευθέρωση ομήρων που εξακολουθεί να κρατά στο θύλακα το Παλαιστινιακό κίνημα, σύμφωνα με πηγές ενήμερες σχετικά. Είπαμε ότι προχθές απελευθέρωσαν δύο ομήρους οι ΣΥΜΠΕΤ και οι δυνάμεις ασφαλείας. Η Ουάσιγκτον, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, επιμένει ότι εναντιώνεται σε επιχείρηση ευρείας κλίμακας χωρίς λύση για τους αμάχους που είναι παγιδευμένοι στη Ράφα. Ο Μπάιντεν αξίωσε από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να του παρουσιάσουν αξιόπιστο σχέδιο για να προστατευτούν οι Παλαιστίνοι άμαχοι πριν ξεκινήσει η επίθεση στη Ράφα. Αυτό είπε στη διάρκεια συνάντησής του χθες στο Λευκό Οίκο με τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας. Ο Μονάρχης, η χώρα του οποίου ήταν το δεύτερο αραβικό κράτος που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ το 1994, πήγε πολύ πιο μακριά. Είπε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα
όπου η ανθρωπική κατάσταση είναι ήδη αφόρητη και κάλεσε μάλιστα να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός άμεση και διαρκή στη Λωρίδα της Γάζας. Η ΗΠΑ, είπε ο Μπάιντεν από την πλευρά του, εργάζονται για να συναφθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομπύρων ανάμεσα στο Ισραήλ και της Χαμάς, που θα φέρει άμεσα περίοδο ηρεμίας τουλάχιστον 6 εβδομάδων στη Γάζα. Και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνησή του εξακολουθεί να απορρίπτει κάθε συζήτηση περί κατάπαυσης του πυρός ανεφόρων και επαόριστων. Είπε ότι την περίοδο της πρώτης εκκυχηρίας των 6 εβδομάδων μπορεί να συμφωνηθεί κάτι με μεγαλύτερη διάρκεια. Είπαμε οι τρεις φάσεις. Τώρα το θέμα των ομήρων είναι πολύ σημαντικό, είπαμε. Καθώς εντείνονται οι διεθνείς ανησυχίες για την επίθεση στη Ράφα, ο κύριος Νετανιάχου διαβεβαίωσε προχθές Κυριακή ότι το Ισραήλ θα προσφέρει στους αμάχους ασφαλή διέλευση για να φύγουν από τη Ράφα, χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει προς ποια κατεύθυνση. Θα απομακρύνουν εσπευσμένα τον Παλαιστινιακό πληθυσμό. Πού? Στο φεγγάρι, είπε ο Μπορέλ στις Βρυξέλλες. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρόκειται ούτε να δεχθούν ούτε να συμπράξουν στον εξαναγκαστικό εκτοπισμό του πληθυσμού που έχει καταφύγει στη Ράφα. Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, ανέφερε ότι η προοπτική της επίθεσης στη Ράφα είναι τρομακτική, ενώ η εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, δήλωσε βαθιά ανήσυχος για την τύχη των αμάχων. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, από τους ηγέτες που έχουν επικρίνει αντωνότερα το Ισραήλ, από το Ντουμπάι που βρίσκεται, έκανε σκληρές δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ και για το ενδεχόμενο να επιτεθεί στην Ράφα. Η Χαμάς προειδοποίησε προχθές Κυριακή ότι η Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα τορπίλιζε οποιαδήποτε συμφωνία για τους ομήρους. Από την πλευρά του, το State Department τόνισε ότι η σύναψη συμφωνίας για νέα ανακοχή θα είχε τεράστια ωφέλη, τόσο διότι θα επιτρέψει να αφαιθούν ελεύθεροι όμεροι, όσο και επειδή θα διανεμηθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα, είχαμε δηλώσεις από τον νέο επικεφαλής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Βαθιά ανήσυχος ο επικεφαλής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εκφράζει έντονη ανησυχία για μια πιθανή Ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στη Ράφα της Γάζας, προειδοποιώντας ότι όποιος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο θα λογοδοτήσει. Ο Καρίμ Χαν αναφέρει σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στο X ότι η έρευνα του γραφείου του για τα γεγονότα στη Γάζα προχωράει με τη μεγαλύτερη δυνατή σπουδή. Ανησυχώ βαθύτατα για τον αναφερόμενο βομβαρδισμό και την πιθανή χερσαία εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, ανέφερε. Η έρευνα για τα εγκλήματα πολέμου ξεκίνησε το 2021, πριν να εισβάλλουν οι Χαμάς στο Ισραήλ. Και αφορά τόσο τις ενέργειες του Ισραήλ όσο και τις Χαμάς, αλλά και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις. Ο Χαν δήλωσε ότι η έρευνα αυτή που ξεκίνησε για το 2021 για τη Ραμάλα επεκτείνεται στην κλιμάκωση των εχθροπραξιών και της βίας μετά τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και εναντίον του Ισραήλ και εναντίον της Χαμάς. Όλοι οι πόλεμοι έχουν κανόνες και οι νόμοι που εφαρμόζονται στις ένοπλες συγκρούσεις δεν μπορούν να ερμηνεύονται έτσι ώστε να καθίστανται κούφιοι ή να στερούνται νοήματος. Αυτό ήταν το σταθερό μου μήνυμα, μεταξύ άλλων και από τη Ραμάλα πέρυσι. Από τότε δεν έχω δει καμία διακριτή αλλαγή στη συμπεριφορά του Ισραήλ. Ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι, όπως έχω τονίσει επανειλημμένα, όσοι δεν συμμορφώνονται με τον νόμο δεν πρέπει να διαμαρτύρονται αργότερα όταν το γραφείο μου αναλαμβάνει δράση σύμφωνα με την εντολή του εναντίον τους. Προς όλους τους εμπλεκομένους, το γραφείο μου ερευνά ενεργά όλα τα εγκλήματα που φέρονται να έχουν διαπραχθεί. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο θα λογοδοτήσουν. Τέλος, ο Χαν ζητά την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Αυτό αποτελεί επίσης σημαντικό επίκεντρο των ερευνών μας. Τώρα, κάτι γίνεται εκεί. Το Ισραήλ κάλεσε σήμερα τις υπηρεσίες αρρωγής του ΟΗΕ να βοηθήσουν στις προσπάθειες του κράτους του Ισραήλ για την απομάκρυνση των αμάχων από τις εμπόλεμες ζώνες της Λωρίδας της Γάζας, εν ώψη της επιχείρησης Σκούπα που θα γίνει στη Ράφα. Προτρέπουμε τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να συνεργαστούν
δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης Έιλον Λέβι σε ενημέρωση δημοσιογράφων. «Μη λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει. Συνεργαστείτε μαζί μας για να βρεθεί τρόπος», είπε απευθυνόμενος στις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Παράλληλα, ο Λεβί είπε ότι ο αριθμός των μαχητών της Χαμάς έχει μειωθεί κατά το ίμιση. Είπε περίπου τους μισούς τους έχουμε εξοντώσει, κάποιοι έχουν τραυματιστεί. Τώρα, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Το Ισραήλ καλεί τον επικεφαλής της ΟΥΡΑ, τον Φιλίπ Λαζαρινή, να παραιτηθεί. Και αυτός είπε ότι εγώ δεν έχω πρόθεση να παραιτηθώ. Και είπαμε ότι αυτό γίνεται γιατί ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, το Σάββατο είναι επιβεβλημένη η άμεση παραίτηση του Λαζαρινή. Ο Λαζαρινή είπε ότι εγώ δεν παραιτούμε, και αυτό μετά το σάλο που έχει ξεσπάσει από τις κατηγορίες που έχουν απευθυνθεί εναντίον 12 μελών της ΟΥΡΑ, ότι όχι απλώς είναι στη Χαμάς, συμμετείχαν και στην επιχείρηση εισβολής της 7ης Οκτωβρίου. Τώρα, έχουμε πει ότι οι σχέσεις του Νετανιάχου με τον Biden, του Biden με τον Νετανιάχου, δεν είναι καλές. Είχαν πάλι προχθές, είπαμε, μία 45 λεπτή τηλεφωνική συνομιλία. Τώρα εδώ διαραίων το αμερικανικό δίκτυο NBC και λέει ο Biden φαίνεται να περιφρονεί τον Ισραηλινό, ενώ φαίνεται να το χαρακτήρισε ως λακάμα που λέμε, δηλαδή η πιο γνωστή διεθνής ελληνική λέξη. Εντάξει, να το χαρακτήρισε έτσι 3 φορές. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παρατρύνει το Ισραήλ να συμφωνεί στην κατάπαυση του πυρός, αλλά όσοι γνωρίζουν καλά το τι συζητούν οι δύο ηγέτες, είπαν ότι ο Νετανιάχου του έχει κάνει τη ζωή κόλαση και είναι δύσκολο να συνεργαστεί μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, 3 φορές τον έβρισε, έτσι. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω αν αυτά είναι σωστά πράγματα, η αρχηγή κρατών να καθευρίζει ο ένας τον άλλον. Την κυβέρνηση του Ισραήλ προέτρεψε ο Λευκός Οίκος να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία και εγχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κέρμπι, είπε σε δημοσιογράφους ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε μία εκτεταμένη πάυση εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους. Πάντως, η Ουάσιγκτον δεν εναντιώνεται στα σχέδια του Ισραηλινού στρατού να μπει στη Ράφα για να απομακρύνει τη Χαμάς, διευκρίνησε ο Κέρμπι, εξηγώντας ότι ο Λευκός Οίκος δεν συνιστά να προχωρήσει σε ευρεία κλίμακα της επιχείρηση χωρίς αξιόπιστο σχέδιο για τους εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν βρει καταφύγιο στη Ράφα. Το Ισραήλ έχει υποχρέωση να τους προστατεύσει. Δεν γίνονται όλα, ρε παιδιά. Δεν γίνεται και επιχείρηση και προστασία. Δεν γίνεται εδώ. Η Ολλανδία. Υπάρχουν δικαστήρια στην Ολλανδία, ξέρετε. Ολλανδικό δικαστήριο στη Χάγη απαγόρευσε στην Ολλανδία να στέλνει εξαρτήματα των F-35 στο Ισραήλ, γιατί υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Είναι αναφισβήτητο ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος τα εξαγόμενα εξαρτήματα των F-35 να χρησιμοποιηθούν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η Ολλανδική κυβέρνηση πρέπει μάλιστα να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή εντός 7 ημερών. Το δικαστήριο απέρριψε αίτημα της κυβέρνησης για αναστολή της εφαρμογής της απαγόρευσης εξαγωγών των ανταλλακτικών για τα Ισραηλινά F-35 εν αναμονή της προσφυγής στο νότιο δικαστήριο. Τώρα τελευταία δεν τον βλέπω καλά τον Μπορέλ. Πολύ παίζει το στόμα του. Λέει, αν πιστεύει κανείς ότι έχουν σκοτωθεί τόσοι πολλοί άνθρωποι, ίσως θα πρέπει να παρέχει λιγότερα όπλα για να αποτρέψει τους θανάτους τόσο πολλών ανθρώπων, για το Ισραήλ. Δεν είναι αυτό λογικό, είπε σε δημοσιογράφος ο Μπορέλ, σημειώνοντας ότι αν η διεθνής κοινότητα πιστεύει ότι πρόκειται για σφαγή, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται, ίσως πρέπει να σκεφτούμε την παροχή των όπλων. Θεωρώ, όπως γνωρίζετε, ότι η ανταπόδοση στη Γάζα, στη Λωρίδα της Γάζας, είναι υπέρμετρη, είπε ο Biden σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, επικρίνοντας γεγονός εξαιρετικά σπάνιο το Ισραήλ. Όλοι πάνε στο Τελ Αβίβ, οικετεύοντας, λέγοντας παρακαλώ μην το κάνετε αυτό, προστατέψτε τους αμάχους,
μη σκοτώνετε τόσο πολλούς ανθρώπους, τόνισε ο Μπορέλ μετά τη συνάντηση Υπουργών Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν ακούει κανέναν. Και εκεί είπε την περίφημη έκφραση: θα εκενώσουν τη Ράφα, λέει, από τους Παλαιστινίους και πού θα τους στείλουν, λέει, στο φεγγάρι. Τώρα, ο Αμπδάλα είπαμε να τελειώνει αυτός ο πόλεμος, λέει, ναι, και το Κρεμλίνο είπε και αυτό, είμαι παρόν άμα θέλετε να βοηθήσω στο σχέδιο για την υπογραφή συμφωνίας για την ανταλλαγή των ομήρων. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ιράν. Δεν έχει πολλά αυτό το μέτωπο. Απλώς η φρουρή της Επανάστασης, είπαμε ότι στο Ιράν υπάρχουν δύο ένοπλες δυνάμεις παράλληλες. Δηλαδή υπάρχει οι τακτικές ένοπλες δυνάμεις, ΓΕΕΘΑ, στρατός ξηράς, στρατός πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία, αυτή, και υπάρχουν και οι φρουροί της Επανάστασης, ο γενικός αρχηγός και από κάτω. Στρατός ξηράς, πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία. Τώρα, και το ποιο είναι το απίστευτο, ότι οι φρουροί της Επανάστασης δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος. Έχουν τις δικές τους εταιρείες, έχουν κοιτάσματα δικά τους, τα εκμεταλλεύονται και αυτοχρηματοδοτούνται. Τώρα πώς συνοούνται και πώς βρίσκεται η ισορροπία εκεί πέρα δεν ξέρω. Πάντως από ό,τι μου έλεγαν οι Σοβιετολόγοι, αυτό ήταν η αδυναμία της Σοβιετικής Ένωσης, ότι υπήρχαν δύο συστήματα εξουσίας. Υπήρχε το κράτος και το κόμμα που λειτουργούσαν παράλληλα. Και κάποια στιγμή όταν κατέρευσε το κομματικό λόγο της γραφειοκρατίας, παρέσυρε και το κράτος και γκρεμίστηκε η Σοβιετική Ένωση. Δεν ξέρω, δεν είμαι Σοβιετολόγος, αλλά αυτό μου είπε. Μήπως γίνει κάτι τέτοιο εκεί πέρα κάποια στιγμή. Πάντως, σε επιτυχημένη δοκιμή βαλιστικού πυράβλου μακρού βεληνικούς, ο οποίος εκταξεύθηκε για πρώτη φορά από πλοίο, ανακοίνωσε ότι προχώρησε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, που σας είπα, επίλεκτου σώματος του στρατού του Ιράν, όπως μετέδωσαν οι Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα τον επικεφαλής τους Χουσέιν Σαλαμί. Σε τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων Ίρνα δεν δίνεται καμία πληροφορία για το δραστικό βεληνικές του όπλου που δοκιμάστηκε, ούτε για τον τύπο του πλοίου που τον εκτόξευσε. Πάντως, εν μέσω της κλιμάκωσης, το Ιράν κάνει πολλές δοκιμές και τις δείχνει για οπλικά συστήματα, και όταν ρώτησα κάποιον άνθρωπο που έχει υψηλές τεχνικές και τεχνολογικές γλώσσες ή γλώσσες υψηλής τεχνολογίας οπλικών συστημάτων, τον ρώτησα πώς είναι δυνατόν μια χώρα με εμπάργο δεκαετίες να έχει αναπτύξει μέχρι και δορυφορική τεχνολογία, και μου είπε, η απάντηση είναι απλή, Κίνα. Από εκεί, λέει, τα παίρνουν όλα, αρκεί να έχεις δολάρια ή πετρέλαιο. Ικανοποιημένος είναι ο Ερντογάν σχετικά με τα F-16, την πορεία που έχουν πάρει από τη ΣΥΠΑ. Λέει, είμαστε ικανοποιημένοι που ολοκληρώθηκε θετικά το αίτημα για τα F-16, το οποίο επιδιώκαμε στις συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ εδώ και καιρό. Υποστήριξε επίσης ότι με την άρση των κυρώσεων κατά της χώρας μας, η τουρκική αμυντική βιομηχανία θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια υπήρχε ένα άτυπο εμπάργο. Δήλωσε ενθουσιαζόμενος αναφερόμενος στις νέες μονάδες που εντάχθηκαν στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και είπε, εμείς συνεχίσαμε και θα συνεχίσουμε την πορεία μας χωρίς να δίνουμε σημασία στους επίμονους αντιπάλους, σε εμάς εννοεί. Συνεχίζουμε να συλλέγουμε τους καρπούς των επενδύσεών μας στην αμυντική βιομηχανία. Επίσης υπάρχει ένα παζάρι ξεκίνησαν αφού πήραν το OK, πέρασαν 15 μέρες, το Κογκρέσο δεν εξέφρασε αντιρρήσεις, τώρα άρχισαν το παζάρι. Υπάρχει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια που κατέβαλε η Τουρκία για να στα πλαίσια της συμμετοχής στο πρόγραμμα του F-35. Όταν τους απέβαλαν, δεν τους δώσαν αυτά τα λεφτά και τώρα η Τουρκία λέει αυτά να είναι μέρος της προκαταβολής του ποσού των 23 δισεκατομμυρίων που κοστολογείται το πρόγραμμα των F-16. Εκεί οι Αμερικανοί λένε ότι δεν μπορεί να μπλέξουμε το ένα με το άλλο, εκεί έχουν αρχίσει τα ανατολίτικα παζάρια. Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ότι το πρώτο αεροσκάφος θα το παραλάβουν
μετά από 5 χρόνια. Εννοώ καινούργιο αεροσκάφος. Αν τους δώσουν όμως συλλογές και τα φτιάξουν οι Τούρκοι στις δικές βιομηχανίες, δεν ξέρω πότε θα έχουν έτοιμα αεροσκάφη. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες. Πάντως, τα καινούργια θα τα παραλάβουν μετά από 5 χρόνια. 5, 4, πάντως όχι λιγότερο από 4 χρόνια. Χθες είπαμε ότι η Γερουσία ψήφισε ένα νομοσχέδιο με 66 ψήφους υπέρ και 30 τόσους κατά, το οποίο προβλέπει 91 δισεκατομμύρια δολάρια για Ταϊβάν, Ισραήλ και τα 60 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι Ρεπουμπλικάνος, λέει ούτε καν θα το συζητήσω, λέει, μην το φέρνετε. Το πρόβλημά μας είναι τα σύνορα τα δικά μας, όχι τι γίνεται στα ξένα μέτωπα. Αυτό είπε. Το σχέδιο νόμου για τη βοήθεια σε ξένες χώρες σιωπά για το πιο επίγον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, είπε ο κύριος Τζόνσον σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε αναφερόμενος στη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα των ΗΠΑ. Είπε μην το φέρνετε. Άρα εκεί μάλλον θα έχουμε ο Τραμπ για τη δήλωση που έκανε και την εισαγωγή που κάναμε για το ΝΑΤΟ. Έκανα το ΝΑΤΟ ισχυρό και αυτό το παραδέχονται ακόμα και οι δημοκρατικοί της άκρας αριστεράς, όπως και οι ψευτορεπουμπλικάνοι, έγραψε ο πρώην πρόεδρος στο Truth Social. Όταν είπα στις 20 χώρες που δεν πλήρωναν το κομμάτι που δίκαια τους αναλογεί ότι θα πρέπει να πληρώσουν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ωφεληθούν από την Αμερικανική προστασία, τότε άρχισε να ρέει το χρήμα, είπε. Αλλά τώρα που δεν είμαι εκεί για να πω πρέπει να πληρώσετε, ξανάρχισαν να μην τηρούν το 2%. Και είπε ότι βοηθάμε την Ουκρανία με περισσότερα από 100 δις δολάρια πάνω από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ πρέπει να ισοφαρίσει. Λέει δηλαδή, διαφορετικά, εμείς θα πούμε πρώτα η Αμερική. Λέει δηλαδή ότι εμείς γιατί να δίνουμε μόνο εμείς. Ας δώσει το ΝΑΤΟ, λέει. Οι άλλες χώρες να ξυλωθούν, να δώσουν αυτοί στην Ουκρανία. Εμείς δώσαμε περισσότερα από όλες τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Άμυνας της Δανίας είπε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα σε 3-5 χρόνια. Είναι ο Πούλσεν ο Υπουργός Άμυνας. Τέτοια δήλωση έκανε πριν λίγες μέρες ο Πιστόριος και ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει οι Υπουργοί Άμυνας της Πολωνίας, Νορβηγίας, Ολλανδίας, Φιλανδίας, Σουηδίας, Λετωνίας, Βελγίου, Σκοπίων, Βρετανίας, Τσεχίας, Γερμανίας και Εσθονίας. Η Ρωσία το απορρίπτει, αλλά απέρριπτε ότι θα εισβάλλει και στην Ουκρανία. Τώρα αυτά είναι άλλα θέματα. Τη σύλληψη του εκπροσώπου των πλατφορμών της Meta, του Facebook δηλαδή, και του Instagram, που είναι υπεύθυνος για τις πλατφόρμες στη Ρωσία, διέταξε ρωσικό δικαστήριο γιατί λέει υποστηρίζει την τρομοκρατία και κάτι τέτοιο. Η Νορβηγική Υπηρεσία Πληροφοριών λέει ότι ότι πολύ κοντά στο να πάρει το πάνω χέρι στην Ουκρανία βρίσκεται η Ρωσία λόγω του μεγαλύτερου αποθέματος δυνάμεων και υλικής υποστήριξης από χώρες όπως η Βόρεια Κορέα, η Κίνα, η Λευκορωσία και το Ιράν. Σε αυτόν τον πόλεμο η Ρωσία είναι τώρα σε μια πιο ισχυρή θέση από ό,τι πριν από ένα χρόνο και είναι κοντά στο να πάρει το πλεονέκτημα, δήλωσε ο Νίλς Ανδρέας Στένσονς, επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών της Νορβηγίας. Εκτίμησε ότι η Ρωσία μπορεί να στρατολογήσει περίπου τριπλάσιο αριθμό στρατιωτών από την Ουκρανία, ότι η Μόσχα προσαρμόζεται καλύτερα το αναμενόμενο στις κυρώσεις και ότι η βιομηχανία μπορεί πλέον να παράγει πυρομαχικά οχήματα μάχης μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους που επιτρέπουν στις δυνάμεις τους να διατηρούν πολεμικές προσπάθειες όλο το χρόνο. Θα χρειαστεί σημαντική δυτική βοήθεια σε εξοπλισμούς προκειμένου οι ουκρανικές δυνάμεις να μπορέσουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να ξαναπάρουν την πρωτοβουλία στη σύγκρουση. Έχουμε τρομερά θέματα που αφήνουμε εκτός εκπομπής γιατί υπάρχει έλλειψη χρόνου. Ένα καταπληκτικό άρθρο που διάβασα είναι για το πόσο πολύ αναπτύχθηκε η βιομηχανία μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ουκρανία. Απίστευτα και προσέξτε, όχι από αυτά τα
τετρακόπτερα ή οκτακόπτερα που πάνε 5, 10, 20, 50 χιλιόμετρα, για μία παδαρμένα αεροσκάφη που πάνε 500, 700 και 1000 χιλιόμετρα. Αυτά, ξέρετε, είναι πύραυλοι στην ουσία. Όταν τα βάζεις σε κριτική ύλη, και πολλά από αυτά είναι και αόρατα λόγω της βραδείας πτήσης, δεν τα πιάνουν, λέει, τα ραντάρ, ή πετούν και χαμηλά, αυτό, ξέρετε, είναι σαν να έχεις πύραυλο που πάει 1000 χιλιόμετρα. Και τα ανέπτυξα μέσα σε 2 χρόνια πολέμου. Δηλαδή, ενώ η χώρα τους καταστρέφεται, είχαν στρατηγική και τα ανέπτυξαν. Και στις 10, έχουν 10 βιομηχανίες, μόνο η μία είναι κρατική, 9 είναι ιδιωτικές. Κάποιος έκανε, θυμάστε, ένα μαραθώνιο, μαζεύτηκαν 150 εκατομμύρια, τα μοίρασαν, έκαναν και μια επίβλεψη και τώρα πλέον έχουν χιλιάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη, θα έχουν το 2024. Εντωμεταξύ έχουν ανοίξει σχολεία, έχουν εκπαιδευτεί 20.000 χειριστές ντρόν. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα. Αν βρούμε χρόνο, αύριο θα το αναπτύξουμε πιο πολύ. Να πούμε ότι είχαμε 4 νεκρούς Αρμένιους από πυρά Αζέρων εκεί στο Σούνικ, που είναι η περιοχή, η νότια Αρμενία που θέλει να πάρει η Τουρκία με το Ιράν, με το Αζερβαϊτζάν και να ενωθούν. Αλληλοκατηγορούνται. Οι νεκροί πάντως είναι Αρμένοι. Ξέρουμε ποιος είναι στην περιοχή. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να ξανααναφέρω το πρόγραμμά μας στην Κύπρο. Αύριο είμαστε στην Ορόκλινη. Στις 6.30 ώρα στο κοινοτικό κατάστημα, έχει μια καταπληκτική αίθουσα. Ο κύριος Φακουντής είναι ο οικοδεσπότης που μας φιλοξενεί. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη, στην Ορόκλινη. Την Πέμπτη είμαστε στην Πάφο. Τα έχουμε βάλει και στις μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις εκδηλώσεις, ποιες ώρες και τα λοιπά. Την Παρασκευή είμαστε στο Παραλίμνη και το Σάββατο είμαστε στη Λευκοσία. Θα τα ξαναπούμε και αύριο αυτά. Μέχρι αύριο το βράδυ, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.